Έχουμε κοντά και είναι η τιμή μας τον πρόεδρο της ΕΟ, του Σύνδεσμου Ελληνικού Ίνου, τον κύριο Γιώργο Σκούρα, που νομίζουμε ότι η διασύνδεση του Ίνου με τον τουρισμό είναι ένα σημαντικό κομμάτι προώθησης του καλού κρασιού προς τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά είναι και αυτοί που μπορούν να γίνουν οι διαφημιστές των κρασιών μας προς το εξωτερικό που έρχονται στην Ελλάδα. Καλησπέρα κύριε Σκούρα. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να έρθετε στην εκπομπή. Θέλετε να μας πείτε λίγο σε σχέση με τη διασύνδεση του τουρισμού σε σχέση με το κρασί στην Ελλάδα και πώς προχωράει, τι προβλήματα υπάρχουν, αν είμαστε σε καλό δρόμο, τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερο. Ναι, χαίρετε. Κύριε Γραφή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση και την ανάδειξη του θέματος του εινοτουρισμού. Δέστε, τα εινοποιεία σε όλες τις χώρες και σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα έχουν κάνει τα βήματά τους. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα, τα εινοποιεία της χώρας είναι πολύ όμορφα και εκτός από το ότι είναι πολύ όμορφα, είναι και πολύ καλά οργανωμένα. Ξέρετε ότι κατά τόπους υπάρχουν σύνδεσμοι που αφορούν τον εινοτουρισμό, υπάρχουν δηλαδή περιφερειακές ενώσεις, οι οποίες καλύπτουν όλες τις πληροφορίες και ό,τι χρειάζεται. Παράδειγμα, εγώ βρίσκομαι στην Πελοπόννησο και βεβαίως αφού βρίσκομαι στην Πελοπόννησο, υπάρχει η Ένωση των Εινοπαραγωγών της Πελοποννήσου, η οποία με καλύπτει, και βεβαίως υπάρχουν οι μικρότερες που είναι της Νεμαίας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας κλπ. Τι γίνεται? Εκείνο το οποίο ο εινοτουρισμός προσφέρει είναι ότι προσφέρει στον επισκέπτη, τον όποιο τουρίστα, γιατί ο τουρίστας δεν είναι μόνο ο τουρίστας που προέρχεται από το εξωτερικό και ο τουρίστας της ελληνικής αγοράς, ο Έλληνας τουρίστας, προσφέρει αυτή την ομορφιά του να φύγει από τις παραλίες και να χωθεί μέσα στην πραγματική ζωή, δηλαδή να μπει και να δει το εσωτερικό μιας χώρας. Και βλέποντας το εσωτερικό μιας χώρας, ανακαλύπτει μια καινούργια εμπειρία. Η εμπειρία έχει να κάνει με την όλη παραγωγή. Είτε αυτό είναι η εινοπαραγωγή, είτε είναι τα αμπέλια, είτε είναι η ελιά, είτε είναι τα κτηνοτροφικά προϊόντα ή όλα όσα προϊόντα έχει η ύπαιθρος. Η ύπαιθρος λοιπόν είναι το μεγάλο και σημαντικό πράγμα. Η οργάνωση των εινοποιείων που την τελευταία 20 ετία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και έχει προχωρήσει και θεσμικά πάρα πολύ, εκείνο που κάνει είναι να προσφέρει ένα μενταγιόν από κύτταρα που υπάρχουν. Παράδειγμα, θα ξαναμιλήσω για την Πελοπόννησο. Όταν στην Πελοπόννησο υπάρχουν πάνω από 60-70 εινοποιεία και όταν υπάρχουν διαδρομές για να φτάσεις οργανωμένες και όταν σε αυτά τα εινοποιεία υπάρχουν άνθρωποι που είναι έξω από αυτό που γνωρίζουμε ως τουρισμό ή ως τουριστικό προϊόν, άνθρωποι αυθεντικοί, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί και περιμένουν τους επισκέπτες τους να τους δείξουν τα κρασιά τους, να τους δείξουν τα μπέλια τους, να τους μοιήσουν σε μια εμπειρία. Μιλάμε τότε για μια επίσκεψη εμπειρίας, μιλάμε για ένα τουρισμό εμπειρίας και αυτό είναι κάτι το οποίο το αγαπά πάρα πάρα πολύ ο κόσμος. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πολύ... υπάρχει ένα μητρό, μια πολύ σοβαρή δουλειά που έχει γίνει, τα οποία διακατέχονται από άδειες που επιτρέπεται να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έχουν τις προδιαγραφές εκείνες που πρέπει να έχουν, δηλαδή πρέπει να έχουν τις σωστές τουαλέτες, πρέπει να έχουν τις σωστές προσβάσεις, πρέπει να έχουν τις προσβάσεις αμαία, πρέπει να έχουν τους ανθρώπους που μιλούν μία, δύο ή τρεις γλώσσες, ανάλογα με το εινοποιείο, και έχουν κυρίως και αναρτημένα στις σελίδες τους, τους τιμοκαταλόγους τους και βεβαίως και τα ωράρια τους. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι οι επισκέπτες, που είναι πολλών ειδών. Είναι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται κατά μόνας, επισκέπτες που έρχονται σε γκρουπ οργανωμένοι, επισκέπτες που έρχονται από κρουαζιερόπλοια, επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, και αυτοί οι επισκέπτες κάνουν μεγάλο καλό. Αφενός γνωρίζουν τη χώρα, όπως είπα πριν, αφετέρου επισκέπτονται με την
τάση τους να φτάσουν στο ενοπείο και άλλες παραγωγικές μονάδες. Εγώ, για να έρθει κανείς σε μένα, θα περάσει μπροστά από παραγωγούς ελαιολάδου, θα περάσει μπροστά από κτηνοτροφικά προϊόντα, από παραγωγούς τυριού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Και πιστεύω λοιπόν ότι ο τουρισμός, ο εινοτουρισμός, ή γενικότερα οι οργανωμένες, καθαρές, ωραίες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται μακριά από τα τουριστικά κέντρα, μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης με πολύ καλή ακτινοβολία και εκείνες προς τον τουρισμό και ο τουρισμός προς εκείνες, και να δημιουργηθεί έτσι ένα ωραίο momentum συνεργασίας ελληνικών επιχειρήσεων όπου και αν βρίσκονται αυτές. Μία ερώτηση που ήθελα να κάνω, τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, έχετε κάνει κάποιους προόδους ώστε να βρίσκονται τα ελληνικά κρασιά στα προϊόντα που προσφέρουν στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια? Δέστε, αυτό βεβαίως, ακούστε, βεβαίως θα έχετε παρατηρήσει ότι το ελληνικό κρασί έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει ανέβει μόνο του, ανεβαίνει γιατί ανεβαίνουμε όλοι παρέα. Και τα δωμάτια και τα ξενοδοχεία προσπαθούν να έχουν αυτού του είδους το προϊόν, δηλαδή να πουλήσουν την επίσκεψη, αλλά βεβαίως και να έχουν, εφόσον βεβαίως μπορούν να το έχουν, γιατί πρέπει να έχουν την άδεια ή όχι οτιδήποτε αυτό, να έχουν και τα τοπικά κρασιά. Πολλά ξενοδοχεία, το ένα μετά το άλλο, παρέχουν αυτή τη δυνατότητα είτε να γευτεί κανείς τα κρασιά, είτε να οργανώσουν για λογαριασμό των πελετών τους επισκέψεις στα ενοπεία. Μάλιστα. Είναι η πρόσβαση. Ναι. Πείτε. Βεβαίως χρειάζεται ακόμα περισσότερη, πολύ πιο στενή συνεργασία, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά καλά από τις δύο μεριές. Είναι η πρόσβαση όλων των ανθρώπων που βγάζουν κρασί εύκολη προς τον κόσμο του τουρισμού ή θέλει κάτι πιο οργανωμένο, κάτι να γίνει ώστε να βρίσκουν όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού και του επισκεπτισμού το κρασί το ελληνικό, να μπορούν όλοι να διοχετεύσουν το κρασί του? Εγώ το θεωρώ σημαντικό, γιατί όταν έρχονται 33 εκατομμύρια, όταν ερχόντουσαν 33 εκατομμύρια το 19, αυτοί είναι και οι άνθρωποι, οι διαφημιστές του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτό μπορούν να το αναζητήσουν και στο εξωτερικό, να το πάρουν. Οπότε είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του ελληνικού κρασιού σε όλο τον κόσμο. Ακούστε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα στο 100%. Σαφώς, οι τουριστικές επιχειρήσεις, και ανάμεσα σε αυτές βεβαίως και οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα εστιατόρια τα οποία λειτουργούν σε τουριστικές ζώνες, δυστυχώς πουλούν κρασί ακόμα ανώνυμο. Και δεν θα έπρεπε, και είναι και αγρονομική παράβαση να είναι ανώνυμο. Θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι μπορούμε να πουλήσουμε ελληνικό κρασί επώνυμο. Είναι κρασί δηλαδή το οποίο μπορούμε να το βρούμε στη συνέχεια παντού στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό να στοχεύουμε σε ωραία, καθαρά, σημαντικά και αναγνωρισμένα προϊόντα. Ποιος δεν το θέλει αυτό, έτσι δεν είναι? Στον τομέα του τουρισμού υπάρχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα να γίνει. Πάρα πολύ δουλειά. Εκείνο το οποίο οφείλω να πω είναι ότι τα πράγματα γίνονται όλο ένα και καλύτερα. Εκείνο που οφείλω να πω είναι ότι, έχοντας υπογράψει και ο σύνδεσμός μας με τον ανάλογο σύνδεσμο των ξενοδοχείων και των τουριστικών επαγγελμάτων ένα μνημόνιο υποστήριξης και συνεργασίας, έχουμε κάθε λόγο και να εκπαιδεύουμε το προσωπικό των εστιατορίων και των ξενοδοχείων και των δωματίων, όπως λέτε, και να ζητάμε να έχουμε μετεπιτάσεως, να έχουμε ωραία ελληνικά εμφιαλωμένα κρασιά. Νομίζω ότι στο μέλλον αυτό το πράγμα θα πετάξει. Βλέπουμε ότι οι επισκέπτες μας αγαπούν πολύ την εμπειρία και τη γνώση του ελληνικού κρασιού. Το ελληνικό κρασί είναι κατά πολύ πολύ μεγάλο τμήμα του αρκετά έμπειρο και έτοιμο.
Βεβαίως δεν είναι όλα τα ενοποιούντα τα ίδια, αλλά δεν έχει σημασία. Ένα μπορεί να δεχτεί 30 ανθρώπους, το άλλο μπορεί να δεχτεί 100, ας πούμε, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο καθένας βρίσκει στο μέτρο του το συνεργάτη τον οποίο χρειάζεται. Μάλιστα. Σε σχέση με το κρασί, το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι έχει πάρει αρκετά βραβεία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ποιότητά του. Θέλετε να μας πείτε λίγο ενδεικτικά ορισμένα σημεία, πώς έχει αναπτυχθεί? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κρασί έχει λάμψει. Δεν έχει λάμψει τυχαία, έχει λάμψει με σχέδιο. Ο κλάδος του κρασιού έχει κάνει το στρατηγικό του σχέδιο. Έχει δαπανίσει πολλά χρήματα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθησή τους σε τρίτες χώρες, άρα και στην Ευρωπαϊκή αγορά. Τα ελληνικά κρασιά όλο και περισσότερο γίνονται γνωστά. Ο τουρισμός έχει βοηθήσει σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά κυρίως έχει βοηθήσει ο επαγγελματισμός των Ελλήνων ενωπιών, οι οποίοι έχουν βαλθεί να κατακτήσουν τις αγορές. Η αναγνώρισή του μέσα από βραβεία, δεκάδες βραβεία, δεκάδες διαγωνισμούς, διεθνείς εκθέσεις, άρθρα τα οποία υπάρχουν. Είχαμε φτάσει κάποια στιγμή το 2019 να μετράμε 1 εκατομμύριο λίμματα, 1 εκατομμύριο λίμματα που έχουν γραφτεί για το ελληνικό κρασί. Έτσι, 1 εκατομμύριο από μικρά έως μεγάλα άρθρα, από αποτυπώσεις κλπ. Το ελληνικό κρασί δεν θα κάτσει ήσυχα. Ήδη ξεκινάει πάλι ένα πρόγραμμα μεγάλο, πολύ μεγάλο, για τα επόμενα 3 χρόνια, και το οποίο θα απευθυνθεί κυρίως στην προβολή του στα μέσα, στο διαδίκτυο. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι παρόλες τις δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, γιατί αυτό δεν το είπαμε καθόλου, που αφορούν τον COVID και που το ελληνικό κρασί δεμένο με τον τουρισμό και με την εστίαση έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι με την πρώτη κανονικότητα που θα επέλθει θα ξαναβρούμε τα ίσα μας. Μάλιστα. Το ελληνικό κρασί στο εξωτερικό μπορούμε εύκολα να το βρούμε, γιατί θα μας ακούσουν και πολλοί άνθρωποι Ελληνοαμερικάνοι που μου ακούν την εκπομπή μας. Το γνωρίζουν οι φίλτατοι Ελληνοαμερικάνοι. Οι Ελληνοαμερικάνοι και όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι το κύτταρο και το πρώτο και βασικό σκαλί που πάτησε και πατάει το ελληνικό κρασί για να ανέβει παραπάνω. Όλοι μας θέλουμε να μπούμε στην Αμερικάνικη αγορά, στην ξένη αγορά κτλ. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να κατακτήσουν τους δικούς μας ανθρώπους. Και οι δικοί μας άνθρωποι είναι πολύ περήφανοι για τα ελληνικά κρασιά. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω οργώσει την Αμερική και εγώ δεν θυμάμαι πόσα χρόνια και σε πόσες πολιτείες. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς φίλους παντού εκεί. Όλο το ελληνικό έχει καλούς φίλους. Και εκεί και έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος στην εστίαση. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι πολύ σοβαρά. Γράφονται συνεχώς άρθρα, ιδιαίτερα στην Αμερική. Τι να πρωτοπούμε, το Wine Spectator, το Wine Advocate, το Wine Enthusiast, το Wine Set Spirits. Όλα αυτά τα περιοδικά γράφουν τη θυρά μου συνεχώς για το ελληνικό κρασί. Και βεβαίως συμβαίνει να προχωράμε ωραία και δεμένοι χέρι-χέρι με αυτά. Και νομίζω ότι αυτό θα κάνει καλό σε όλους μας. Ωραία. Κύριε Σκούρα, θέλετε να προτείνετε κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν κατά τη γνώμη σας? Εγώ θα ήθελα να κάνουμε το εξής, να περιμένουμε να διαμορφωθούν οι συνθήκες πάλι εκείνες που είναι σωστές. Να πούμε ότι το ελληνικό κρασί, αν μιλάτε για το ελληνικό κρασί, ότι τίποτα δεν πάει μόνο του. Κανένα θέατρο, καμία παράσταση δεν είναι ωραία όταν παίζει ο ηθοποιός χωρίς ακροατήριο και όταν το ακροατήριο δεν βλέπει κάτι στο stage. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι όλοι μαζί έχουμε να μιλήσουμε και να προχωρήσουμε τα πράγματα αυτά. Εκείνο που έχω να πω λοιπόν είναι ότι η βάση είναι η συνεργασία, η γνώση των συνεταίρων της αγοράς αυτής
και πάνω σε αυτό το τομέα το ελληνικό κρασί δηλώνει ανοιχτό να ακούσει, να προχωρήσει και να συνδράμει. Αυτά. Ωραία. Κύριε Σκούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να βγείτε στην εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για όλα. Και θα τα πούμε για από κοντά κάποια στιγμή, στο ωραίο εινοποιείο σας. Δική μου η τιμή και πολύ μεγάλη μου η χαρά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε.